Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα η επιλογή μας είναι γλυκάκι. Έχουμε μπει για τα καλά μες σαρακοστή και θέλουμε να φτιάξουμε ένα γλυκάκι. Όταν μιλάμε για νηστίσιμο γλυκό, σίγουρα στο μυαλό όλων μας το πρώτο γλυκό που μας έρχεται είναι ο χαλβάς. Σιμιγδαλένιος χαλβάς. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, δεν έχει κανένα υψηλό ποσοστό δυσκολίας. Η συνταγή είναι δοκιμασμένη, αλλά θα βάλουμε εμείς τη δική μας παραλλαγή, τη δική μας εκδοχή και θα το απολαύσουμε παρέα. Αυτό που πρέπει σίγουρα να κρατήσουμε, γιατί όλα τα παιδιά το κάνουν και είναι πετυχημένη και δοκιμασμένη συνταγή, είναι το 1, 2, 3, 4, δηλαδή ένα λάδι, 2 σιμιγδάλι, εμείς έχουμε βάλει ένα ψηλό, ένα χοντρό, 3 η ζάχαρη, 4 είναι το νερό. Τα μπολάκια μας τελειώσανε, δυστυχώς δεν είχαμε, αλλά έχουμε μετρήσει 4 μπολάκια και τα έχουμε βάλει εδώ στην κανατίτσα του δοσομετρητή. Έχουμε βάλει τρίμα από αμύγδαλο, να μας δώσει γεύση και έξτρα άρωμα στο γλυκάκι μας. Θα πάρουμε εδώ το ξύσμα και το χυμό από ένα πορτοκάλι. Εμάς είναι μεγάλο το πορτοκάλι. Αν ήταν πιο μικρό μπορεί να βάζαμε και 2. Και έχουμε βάλει εδώ πέρα κανέλα γαρίφαλο σε δοσολογία έτσι όπως πρέπει. Και έχουμε και έξτρα αρωματικό λίγη μαστίχα. Πιστεύω ότι θα μας δώσει μια έξτρα γεύση, κάτι που θα μας βοηθήσει να δώσουμε το κάτι παραπάνω στο γλυκάκι μας. Λοιπόν, αυτό που πρέπει πάλι να ξαναπώ είναι ότι πρέπει η δοσολογία να είναι ίδια, είτε είναι κούπες, είτε είναι μπολάκια, μην μπλέξετε με γραμμάρια και ml, πιο πολύ θα μπερδευτείτε παρά που θα βοηθηθείτε. Βάλτε τα μπολάκια που θέλετε, αν δεν έχετε τα ίδια απολογίστε τα, ώστε να έχουμε τη σωστή δοσολογία στο γλυκάκι μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε το γλυκό μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το γλυκάκι μας. Κατσαρόλα στο μάτι. Το ανάβουμε στο δυνατό στην αρχή για να πάρει λίγο θερμοκρασία το σκεύος. Και μετά θα το χαμηλώσουμε γιατί όλη η διαδικασία θέλει σε χαμηλή φωτιά. Βάζουμε μέσα στο λαδάκι μας, ηλιέολιο έχουμε επιλέξει εμείς. Και βάζουμε μέσα και τις 2 κούπες, μπολάκια, ό,τι έχετε εσείς, από σιμιγδάλι. Τώρα θα πάρουμε μια κουταλίτσα και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να το ανακατεύουμε. Το λαδάκι μας δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Εμείς όμως θα το απλώσουμε έτσι όλα ομοιόμορφα, να αγκαλιάσει το σιμιγδάλι το λάδι και να γίνει μια ωραία πάστα. Αυτό και αυτό θέλει να το καβουρδίσουμε λίγο, θα το ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρωματάκι, θα το μυρίσετε κιόλα, δεν είναι μόνο σαν όψη να το δείτε. Και αυτό είναι το οποίο καθορίζει, είναι πολύ βασικό, είναι το οποίο καθορίζει τη γεύση και την ένταση που έχει ο χαλβάς μας. Αν το κάψετε πάρα πολύ θα έχει πολύ έντονη γεύση, αν πάλι το αφήσετε λίγο λιγότερο δεν θα είναι αυτό που πρέπει. Θέλει λίγο εμπειρία να το δείτε, να το φτιάξετε κάνα 2 φορές και μετά θα είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξετε αυτό το γλυκάκι. Ο χαλβάς μας, φίλοι μου, έχει αρχίσει ήδη να καβουρδίζεται, μυρίζει και έχει αρχίσει και παίρνει και χρωματάκι. Θα γίνει έτσι σαν μια καστανή ζάχαρη στην ουσία, αυτό περιμένουμε να δούμε. Απλώς αυτό το σημείο πρέπει να δείτε ότι πρέπει να ανακατεύουμε συνέχεια για να μην μας αρπάξει. Πρέπει να το προσέξουμε. Έχουμε χαμηλώσει και τη φωτιά, όπως βλέπετε είναι στο 6. Πιστεύω ότι εκεί είναι καλά, εκεί θα τα αφήσουμε. Και μόλις πάρει το χρωματάκι που θέλουμε θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τα αρωματικά μας. Λοιπόν, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, χαμηλώσαμε λίγο ακόμα. Θα ρίξουμε τώρα κανέλα και γαρίφαλο μέσα να τα ανακατέψουμε και αυτά ωραία. Πολύ ωραία, μύρισε φανταστικά. Λοιπόν, το χρωματάκι μας είναι αυτό που θέλουμε. Πάμε να ρίξουμε τώρα μέσα και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε λιγάκι.
πάμε τώρα να ρίξουμε το νερό. Με προσοχή όμως λιγάκι, γιατί θα αρχίσει να κάνει μπουρμπουλήθρες. Θα κατέψουμε λιγάκι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα συνεχίζουμε και έχουμε χαμηλή φωτιά. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ανακάτεμα. Πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο θα αρχίσουμε να βάζουμε μέσα και το ξύσμα από το πορτοκάλι. Θα δούμε ότι το μείγμα μας έχει αρχίσει και πίζει πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει πολύ προσοχή τώρα εδώ να το κρατήσουμε και να μην μας κολλήσει. Θέλει συνέχεια ανακάτεμα. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα για ότι είναι έτοιμος ή κοντεύει να ετοιμαστεί ο χαλβάς μας είναι ότι αρχίζει και βαραίνει η κουτάλα μας, έχει πήξει λιγάκι το μείγμα μας και θα δούμε κάτω ότι όταν περνάει η κουτάλα στο ανακάτεμα βλέπουμε ότι αφήνει κενά, το βλέπετε και κάτω στον πάτο. Σιγά σιγά όμως προσέχετε, θέλει συνέχεια ανακάτεμα να μην μας κολλήσει, γιατί είναι επικίνδυνο με το σμιγδάλι. Θα το κάνουμε λιγάκι, δεν νομίζω 2-3 λεπτάκια ακόμα, να το ανακατέψουμε και θα ρίξουμε και τα τελευταία αρωματικά μας στο τέλος ώστε να τελειώσουμε το γλυκάκι μας. Ο χαλβάς μας είναι σχεδόν έτοιμος. Θα ρίξουμε μια κουπίτσα και πορτοκαλάκι. Δεν θέλουμε να το βάλουμε από την αρχή, να μην χάσει το αρώμα του. Πάρα πολύ ωραία. Το πια αμέσως. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, είναι έτοιμος ο χαλβάς μας, αφήνει γραμμές στο κουτάλι πίσω. Θα ρίξουμε τα τελευταία αρωματικά μας, τη ζαχαρίτσα με τη μαστίχα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η κουτάλα μας αφήνει γραμμές πίσω, ο χαλβάς μας είναι έτοιμος. Θα ρίξουμε τώρα και το τελευταίο αρωματικό μας, το τριμμένο το αμύγδαλο. Θα του δώσουμε 2 λεπτάκια ακόμα, αν και ήδη έχει βαρύνει πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε, είναι έτοιμος, δεν χρειάζεται άλλο. Κλείνουμε φωτιά, θα το κατεβάσουμε λιγάκι δίπλα. Το πάμε λιγάκι πιο δίπλα. Και πάμε να το βάλουμε σε μια φορμούλα, να το αφήσουμε να κρυώσει, γιατί θέλει να κρυώσει για να σφίξει. Πάμε να το δούμε. Εδώ είμαστε, φίλοι μου, αυτός είναι ο χαλβάς μας. Κρύωσε, το σερβίραμε. Είναι φανταστικός. Από γεύση δεν το συζητάμε. Κυριαρχεί η μαστίχα και το πορτοκάλι. Τον κεράσαμε από πάνω λίγο τριμμένο αμυγδαλάκι που έχουμε βάλει και μέσα στη γέμιση. Κλασικά θέλουμε και κανελίτσα από πάνω στο χαλβά μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο, νηστίσιμο. Αυτή είναι η επιλογή μας. Ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς όπως και εμείς. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που βλέπουν τα βιντεάκια μου και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.